Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 18 Σεπτέμβρη 2024. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια σήμερα έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα. Όχι να ευλογάμε τα γένια μας έτσι, εντάξει, αλλά καταλαβαίνετε ότι το ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι ότι δουλεύεις και ψάχνεις πράγματα. Γιατί ποτέ δεν τα ξέρουμε όλα, έτσι πρέπει να ψάχνουμε, να μαθαίνουμε, κάθε μέρα μαθαίνουμε. Δουλεύεις λοιπόν και ψάχνεις πράγματα τα οποία σ' αρέσουν. Δηλαδή όλη αυτή η αγωνία να εντρυφήσεις μέσα στην όλη ιστορία έχει το πιο σημαντικό συστατικό, το χάδι της αγάπης για αυτό που κάνεις, του έρωτα. Και ιδιαίτερα το σημερινό κεφάλαιο, για όσους με γνωρίζετε, είναι από τα πλέον αγαπημένα για μένα, γιατί είναι και κομμάτι της ζωής μου και θα το δούμε αυτό στην πορεία της εκπομπής. Εντάξει, μπορεί να βουρκώσω και λίγο, να κομπιάζω λίγο, εντάξει, συγκινούμε. Τι να κάνουμε, αυτά μου τα έχει μεταφέρει ο παππούς, ο οποίος ήταν και είναι πάντα τόσο αγαπημένος. Και λέμε είναι, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε σε παρελθόντα χρόνο για τους ανθρώπους μας, γιατί είναι πάντα εδώ για να μας θυμίζουν ποιοι είμαστε, τι είμαστε και πώς πρέπει να πορευτούμε και να προχωρήσουμε στη ζωή. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, το λέω έτσι για να το εμπεδώσετε. Και σήμερα έχουμε αφιέρωμα στην Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. Γιατί, εντάξει, δεν είναι ότι μου βάρεσε πάλι τρέλα να μιλάω για την ΑΕΚ, αλλά σαν σήμερα πριν από 100 χρόνια, πριν από έναν αιώνα, μετά από συνεδρίαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκρίνεται ο φάκελος δημιουργίας του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. Και μετά από δύο μέρες, δηλαδή στις 20 του Σεπτέμβρη, καθαρογράφεται επίσημα. Καθαρογράφεται επίσημα η ίδρυση και πλέον και με τη βούλα υπάρχει η ΑΕΚ. Θα μου πεις τώρα, ακούμε στο ραδιόφωνο και έναν τύπο ο οποίος συγκινείται, γιατί ρε φίλε, εντάξει, και εμείς είμαστε Ολυμπιακοί και εμείς είμαστε Παναθηναϊκοί και εμείς είμαστε ΠΑΟΚ και Άρης και Ηρακλής και Πανιώνιος και Απόλλων. Ο καθένας, εγώ θέλω να πω ότι σέβομαι πάρα πολύ το πώς ο καθένας βλέπει το κομμάτι της ομάδας του, πώς δηλαδή το έχει προσαρτήσει στη δική του ζωή, και το σέβομαι πάρα πολύ αυτό. Δεν σέβομαι τους κανιβαλισμούς, δηλαδή ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος. Αλλά εμείς, εγώ και ένα κομμάτι μεγάλο των φίλων της ΑΕΚ, προφανώς είμαστε επηρεασμένοι από την ιστορία, την καταγωγή και τη ρίζα της ομάδας. Για μένα είναι το α και το μέγα, έτσι. Έβλεπα χτες που έγιναν κάποια εγκαίνια εδώ στο γήπεδο μπάσκετ της ΑΕΚ και μετονομάστηκε σε Chanel Arena, όχι αυτό με τα καλλιτικά. Είναι, έμαθα, μια εταιρεία με φωτοβολταϊκά κλπ. Ένας κολοσσός, έγραφαν τα μέσα ενημέρωση. Μα είναι δυνατόν τώρα το γήπεδο της ΑΕΚ να λέγεται Chanel ή ο Παπαρίνα? Μην τρελάθουμε, γήπεδο της ΑΕΚ θα το λέμε, γιατί έτσι είναι η ιστορία του. Φαντάσου να τα ακούσει ο Γιώργος ο Μόσχος ή ο Γιώργος ο Αμερικάνος ότι το γήπεδο της ΑΕΚ λέγεται Chanel Arena. Ή φαντάσου να ακούσει ο Μίμης ο Παπαϊωάννου, που θα τον ακούσουμε σε λίγο εδώ στην εκπομπή, να τραγουδάει μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη. Ή ο Κώστας, ο Νεστορίδης, ή ο Κλεάνθης ο Μαρόπουλος, τον οποίο επίσης θα ακούσουμε στην εκπομπή. Λοιπόν, ακούστε τι έχω κάνει. Δεν θα σας πούμε σήμερα, ξέρετε, η ΑΕΚ πήρε 3 πρωταθλήματα και 13 και 15 και 20 κύπελα και Super Cup και από εδώ και από εκεί και κατέκτησε και έκανε και έδειξε. Το κομμάτι της ιστορίας είναι καταγεγραμμένο. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μέσα από την εκπομπή είναι να ταξιδέψουμε σε κάπως αχαρτογράφητους χάρτες, να μάθουμε ιστορίες από αυτές που ενδεχομένως να μην έχετε ακούσει, να δούμε λεπτομέρειες και να μπούμε καθαρά στο ιστορικό γεγονός με τα πρόσωπα και τις μεγάλες εκείνες φυσιογνωμίες που δημιούργησαν την ΑΕΚ. Θα μιλήσουμε λοιπόν όχι για το αγωνιστικό κομμάτι της ΑΕΚ, αλλά για το ιστορικό, το πολιτιστικό και το κοινωνικό φαινόμενο της ΑΕΚ. Και έτσι θα πάμε πίσω τον Απρίλιο του 1924. 13 Απριλίου είναι ο αριθμός ο οποίος κυνηγάει την ΑΕΚ και είναι γούρικος, έτσι. Μαζεύονται στο κατάστημα αθλητικών ειδών των αδελφών Εμίλιου και Μενέλαου Ιωνά και του Κωνσταντίνου Δημόπουλου στο κέντρο της Αθήνας επιφανείς, προσέξτε έτσι, επιφανείς Κωνσταντινούπολιτες για να συνεχίσουν
την αθλητική τους δραστηριότητα έτσι ακριβώς όπως την έφεραν από την πόλη. Είναι μια ιστορική συνάντηση. Για όσους δεν γνωρίζουν, το μαγαζί βρίσκεται στην οδό Βερανζέρου, στο 24, στη Στοα Λουξ. Στοα Λουξ υπάρχει ακόμα. Αν έχετε πάει στη Βερανζέρου, ακριβώς δίπλα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, υπάρχει μία στοά. Ο αριθμός τώρα, το 24, έχει πάει πλέον και είναι το αστυνομικό τμήμα. Έχουν αλλάξει αριθμοί. Ακριβώς δίπλα εκεί που υπάρχει αυτή η, όπως φαίνεται σήμερα, εγκαταλελειμμένη στοά, είναι η στοά όπου ξεκίνησαν όλα. Εκεί λοιπόν εκλέγεται το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, ή μάλλον εκεί γίνεται η συζήτηση η πρώτη, και μπαίνει η μαγιά για να προχωρήσει η διαδικασία, και στις 30 του Μάη καθαρογράφεται στα πρακτικά του Συλλόγου το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Κωνσταντίνο Σπανούδη που είναι ο πρόεδρος. Αντιπρόεδρος είναι ο Νίκος Ελαιόπουλος, μια μεγάλη φυσιογνωμία. Θα τον δούμε και θα τον συναντήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Γενικός γραμματέας είναι ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος και αθλητής του σωματείου. Ταμείας αναλαμβάνει ο Τιμολέων Τάγαρης και μέλη ο Μενέλαος Καροτσιέρης, ο Μίλτος Ιερεμιάδης και ο Εμίλιος Ιωνάς. Ακούμε τώρα τον Κλεάνθη Μαρόπουλο, για να διακόψω έτσι να πάρω μια ανάσα, τη μεγάλη αυτή μορφή της ΑΕΚ, τον ξανθό αετό της ΑΕΚ, σε ένα ηχητικό ντοκουμέντο όπου μιλάει για την ομάδα, για την αγάπη του. Ο Κλεάνθης, εκτός από ποδοσφαιριστής και παράγοντας στην πορεία, ήταν και προπονητής, ήταν μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία, και πραγματικά είχα την τύχη και τη χαρά να μπω στο σπίτι του, να γνωρίσω την κόρη του, να δω τα κύπελα που είχε πάρει με την ομάδα, να δω φωτογραφίες που τώρα βρίσκονται στο μουσείο της ΑΕΚ και να νιώσω έτσι την έγκλη αυτής της πολύ μεγάλης ιστορικής μορφής της ΑΕΚ. Πάμε. Κύριε Μαρόπουλε, νομίζω ότι επιβάλλεται να αρχίσουμε με το «Δεν μπορείς, Μαρόπουλε». Είναι ένα σλόγγαν που όλος ο κόσμος το ξέρει, και οι παλιοί, ακόμα και οι νεότεροι που δεν σας έχουν δει, ξέρουν ότι όλοι οι εξέδρα φώναζε «Δεν μπορείς, Μαρόπουλε». Και τότε τι συνέβαινε, για πέστε μας. Να σας πω, στην αρχή λίγο αυτό το πράγμα με σοκάρισε, αλλά στη συνέχεια το συνήθισα, και κατά σύμπτωση όσες φορές έτυχε να φωνάζουν «Δεν μπορείς, Μαρόπουλε», εγώ έκανα πάντα γκολ. Ποιοι φιλαθλοί των αντιπάλων ομάδων της ΑΕΚ φωνάζανε περισσότερο αυτό το σύνθημα? Αυτό το πράγμα το έβγαλαν στην Πάτρα, που είχαμε πάει με την ΑΕΚ και παίξαμε. Για εποχή? Το 1938. Μάλιστα. Άρχισε. Εν συνεχεία το είχαν πάρει όλοι οι αντίπαλοι φιλάθλοι και το φώναζαν. Όταν όμως, όπως σας είπα, κατά σύμπτωση όσες φορές φωνάζανε εγώ έκανα γκολ, είχαν σταματήσει και άρχισαν και το φώναζαν οι αεξίδες μετά. Για να σας κάνουν αντίνα της προσπάθειας. Να βάλω γκολ, βέβαια. Για πέστε μας τώρα, για θυμίστε μας ένα μάτς Παναθηναϊκού ΑΕΚ που ήταν 0-0 και φώναζαν όλοι «Δεν μπορείς, Μαρόπουλε». Τι έγινε στη συνέχεια? Παίζαμε στη Φιλαδέλφεια, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Χάναμε 1-0, θυμούμε, το γκολ μας το είχε κάνει ο Σίμος, ένας πολύ καλός παίχτης της εποχής. Στη συνέχεια με το «Δεν μπορείς, Μαρόπουλε», για να μου κάνουν εμένα καζούρα, εγώ τους έκανα 2 γκολ. Και τότε άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Μην του φωνάζετε, γιατί θα μας βάλει κι άλλο γκολ. Για πέστε μου τώρα, κύριε Μαρόπουλε, θυμίστε μας λίγο ένα μάτς το οποίο όσοι φίλαθλοι σας έχουν δει τουλάχιστον είναι δύσκολο να το ξεχάσουν. Το μάτς ΑΕΚ Αύστρια, το 2-2. Μάλιστα. Ήταν ένα μεγάλο μάτς της εποχής εκείνης. Η Αύστρια τότε ήταν μια από τις 2-3 ομάδες της Ευρώπης. Είχε έρθει εδώ, είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό με 4 γκολ, τον Ολυμπιακό νομίζω με 5. Τελικώς εμείς τους φέραμε 2-2. Εγώ ήμουν εκείνος ο τυχερός, θα μπορώ να πω, ο οποίος ισοφάρισε την Αύστρια και έμεινε τότε στην ιστορία. ΑΕΚ Αύστρια 2-2. Πόσα γκολ είχατε βάλει? 1. Το 2-2 δηλαδή. Για πέστε μου, κύριε Μαρόπουλε, ποια εποχή σταματήσατε το ποδόσφαιρο εσείς? Εγώ σταμάτησα τέλη του 52. Δηλαδή, και από τότε ασχολείστε καθόλου με το ποδόσφαιρο? Ασχολείστε, βέβαια. Βεβαίως ασχολούμαι και θα ασχολούμαι πάντα. Επισήμως βεβαίως μέχρι το 1967. Από εκεί και έπειτα είμαι πάντοτε
Κοντά στην ΑΕΚ. Κοντά στην ΑΕΚ, όχι επισήμως βέβαια, αν κάποτε χρειαστεί και ξέρω εγώ, ό,τι μπορώ να κάνω το κάνω και ευχαρίστως θα το έκανα για οτιδήποτε προκειμένου για το ποδόσφαιρο, το οποίο αγαπώ, πονώ και πιστεύω ότι κάποια μέρα θα φτάσει εκεί που όλοι ποθούμε και όλοι θέλουμε. Ναι, και είπαμε για την ΑΕΚ προηγουμένως, θα μας πείτε δύο λόγια για τη σημερινή ΑΕΚ, πώς τη βλέπετε? Σήμερα η ΑΕΚ είναι καλή, είναι μια στρωμένη ομάδα, αλλά πάνω απ' όλα έχει μια διοίκηση η οποία φροντίζει να τακτοποιεί όλα τα θέματα του συλλόγου, γι' αυτό και εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και δεν έχει ασχοληθεί ο τύπος με προβλήματα όπως ασχολείται με τους άλλους συλλόγους. Το πρωτάθλημα θα το πάρει? Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλούμε κύριε Αντρέα, έχουν δυσκολέψει για μας λίγο τα πράγματα. Πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα. Καλή αυτή η παρένθεση. Ας γυρίσουμε τώρα στα δικά μας και να μας θυμίσετε 2-3 ανέκδοτα από την εποχή σας, κύριε Μαρόπουλε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα με τον Ολυμπιακό και με τον Μουράτη. Για θυμίστε το μας. Α, όταν παίζαμε με τον Ολυμπιακό συνήθως, ο Μουράτης, ο οποίος έπαιζε δεξιός μπακ και εγώ έπαιζα μέσα αριστερά, του λέγανε του Μουράτη ότι εσύ πρέπει να κυνηγάς το Μαρόπουλο. Το Μαρόπουλο. Ποιον Μαρόπουλο, μωρέ, έλεγε ο Μουράτης. Εγώ δεν ξέρω κανένα Μαρόπουλο. Εγώ ξέρω έναν ξάθο που έχει ΑΕΚ, που παίζει στη μέση. Και έτσι, ας πούμε. Μάλιστα, αυτό υπάρχει και προέκταση, ότι του λέγανε το νούμερο και λέει ποιο νούμερο, δώσε μου χαρακτηριστικά, έτσι. Για πέστε μας, κύριε Μαρόπουλε, από τους παίκτες τους συγχρόνους της εποχής σας, αλλά και τους μετέπειτα, ποιους ξεχωρίζατε, ποιους μπορείτε έτσι να μας κάνετε μια αξιολόγηση? Εγώ θα πω, ας πούμε, για κανένα δυο παίκτες, οι οποίοι είναι οι παίκτες που μου αρέσουν. Μου έριζαν και τότε και μου αρέσουν και σήμερα. Μου αρέσουν οι δυνατοί παίκτες, οι άνθρωποι, οι ποδοσφαιριστές που μπαίνουν στη φωτιά, μπαίνουν στη μάχη. Της εποχής σας ποια ήταν αυτή? Τέτοιος της εποχής μας ήταν ο Κλεάνθης ο Βικελίδης. Ήταν ο Μίτσος ο Μπαλτάσης, ας πούμε, από τον Παναθηναϊκό. Ήταν ο Γιάννης ο Βάζος από τον Ολυμπιακό. Μεταγενέστερη, σημερινή, ας πούμε. Σημερινή παίκτη, οι οποίοι μπορούν να σταθούν κάλλιστα οπουδήποτε, είναι ο Παπαϊωάννου της ΑΕΚ. Ήταν ο Δωμάζος μέχρι πρώτην ώρας του Παναθηναϊκού. Είναι, ξέρω εγώ, ο Δελικάρης του Ολυμπιακού. Είναι ο Κούδας, ο Τερζανίδης του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν παίκτες σήμερα καλοί. Εντάξει, κύριε Μαρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε στην εκπομπή μας και να μας πείτε αυτά τα λόγια. Μάλλον να έρθουμε εμείς και να μας πείτε αυτά τα λόγια. Ευχαριστώ, κύριε Μπόμπη, που κάνατε τον κόπο και ήρθατε εδώ στο μαγαζί μου. Ευχαριστώ πολύ. Το μαγαζί, ναι, είχε μαζί με τον Τρίφωνα Τζανετή, αγαπημένο δίδυμο, είχε μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Νικίου. Ήταν το τελευταίο μαγαζί που είχε το δίδυμο. Εκεί, για να καταλάβετε, μαζευόντουσαν όλοι. Ακούτε και ανακατεύω και τα κοιτάπια μου τώρα, έτσι. Όλοι οι αθλητικοί παράγοντες για να συζητήσουν για το ποδόσφαιρο. Πίσω από τον πάγκο ήταν ο Κλεάνθης ο Μαρόπουλος, μια φυσιογνωμία έτσι εντυπωσιακή. Σας λέω πως εγώ τον είχα δει και τον είχα συναντήσει παιδί όταν με πήρε από το χεράκι ο μπαμπάς μου για να πάω να πάρουμε μια φανέλα της ΑΕΚ. Την έχω ακόμα αυτή τη φανέλα, πρέπει να σας πω. Όχι επίσημη φανέλα, από αυτές που φτιάχνονταν τότε στις βιομηχανίες για να παίρνουν. Δεν είχε αυτό τώρα που είναι μάρκα τάδε κλπ. Ήταν η φανέλα της ομάδας και υπήρχαν σε διάφορα μαγαζιά, ένα εκ των οποίων από τα καλύτερα της εποχής, το κατάστημα αθλητικών ειδών Μαρόπουλου Τζάνετη, είχαν τις φανέλες των ομάδων. Κυρίως ΑΕΚ βέβαια, και μόνο ΑΕΚ εκεί στην οδό Νικίου. Είναι όπως κατεβαίνετε τη Μητροπόλεως δεξιά προς την περιοχή εκείνη, για να συνειδητοποιήσετε που είναι. Λοιπόν, στην πρώτη συγκέντρωση που έγινε σαν αυτή την εποχή πριν από έναν αιώνα, το Σεπτέμβρη του 1924, και ενώ είμαστε στη διαδικασία από την πρώτη συνάντηση στις 13 Απριλίου μέχρι την κατάθεση του φακέλου 13 Σεπτεμβρίου και την έναρξη της συνεδρίασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, μέλεσε 5 μέρες το φάκελο της ΑΕΚ, 18 δίνει την έγκριση, 20 καθαρογράφεται. Σε όλη αυτή τη διαδικασία έχουν αρχίσει και συγκεντρώνονται οι Κωνσταντινούπολίτες, επαναλαμβάνω, επιφανείς, γιατί μέχρι τη δεκαετία του 30 ήταν έτσι ένα κλειστού τύπου εκλεκτών
Κωνσταντινουπολιτών η ΑΕΚ. Στην πορεία από το 30, με την αλλαγή που έγινε και σε πολιτικό επίπεδο εδώ, τα πράγματα άλλαξαν και άνοιξε η ΑΕΚ για όλο τον κόσμο και κυρίως για τους πρόσφυγες που είχαν έρθει εδώ και ζητούσαν τη δική τους βάση. Και η βάση τους ήταν η ΑΕΚ. Ο Κώστας ο Θεοφανίδης, ο Κώστας ο Κωνσταντάρας, ο Αλέξανδρος ο Στρογγυλός, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έμπαιναν σιγά σιγά και προσέφεραν με δυναμισμό στο σωματείο. Ο Λευτέρης Παξιμαδάς, ο Αλέξανδρος Μακρύδης, ο Φωκίων Δημητριάδης, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος σκητσογράφος της εποχής. Έτσι. Ο Στέφανος Κεχαγιάς, ο Βασίλης Φρυδάς, ο Κώστας Ζαρίφης, διετέλεσε και πρόεδρος του σωματείου, ο Ιωάννης Πορίδης, ο Νικηφόρος Ελαιόπουλος, ο Φίλιππος Φλωρίδης, ο Χάρης Γρηγοριάδης, ο Κώστας Αναγνωσταράς, ο Παντελής Καραγιάννης, ο Γιάννης Χρυσαφίδης, ο Κώστας Χρυσόπουλος Παπαδημητρίου και ο Πκάς Ιωάννου, Ποιητίδης, Ζεμπούλης, Λαζαρίδης, Μπαρκούλης, Εμμανουηλίδης, Τριανταφυλλίδης, Χρήστος Αλεξανδρίδης. Έχω την ταυτότητά του, μου την έχουν στείλει τα εγγόνια του, η ταυτότητά του, η εγγραφή του στο σωματείο, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, αριθμός εγγραφής 10 για τον Χρήστο τον Αλεξανδρίδη. Κώστας Μανιατάκης, Σαβόγλου, Γεωργιάδης, Ισμάνογλου, Μαζουμλής, Χαραλαμπίδης, Μαυρόπουλος. Να πούμε ότι το πρώτο στέκι ήταν εκεί, στο Αλούξ, στη Βερανζέρου. Παραδίπλα όμως ξεκίνησε και η δραστηριότητα, η ας το πούμε επιχειρηματική για την περίοδο εκείνη, των αδελφών Ιωνά και Δημόπουλα. Ασχολήθηκαν με τα αθλητικά είδη. Είχαν το κορυφαίο κατάστημα αθλητικών ειδών στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Παραδίπλα ξεκίνησε και εκεί γίνονταν πολλές συναντήσεις πλέον, αφού μεταφέρθηκαν από την Στοαλούξ στην οδό Πατησίων 30, γίνονταν εκεί σε απόσταση αναπνοής από το πρώτο κυτρινό-μαύρο προσφυγικό στέκι οι συγκεντρώσεις των ενωσιτών και αργότερα και στην οδό Χαλκοκονδύλη 14. Αν δείτε, όσοι γνωρίζετε την Αθήνα, αν τη δείτε στο χάρτη ή στο μυαλό σας, είναι όλα σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, είναι σε μια απόσταση 100-150 μέτρων. Η Στοά Λουξ με τη Βερανζέρου 24, η Πατησίων 30 με το που βγαίνεις από τη Βερανζέρου στην Πατησίων αριστερά είναι ο αριθμός 30 και ευθεία είναι η Χαλκοκονδύλη, όπου το νούμερο 14 αντιστοιχεί, εκεί που βρισκόταν δηλαδή το κατάστημα των αδελφών Ιωνά και Δημόπουλου, αντιστοιχεί σήμερα σε ένα super λουξ ξενοδοχείο. Βασίλης Γεωργίου, 1924, πάμε πολύ πίσω, αλλά μετρήστε να δείτε πόσα χρόνια μετά, 24, 64, 44 χρόνια μετά την ίδρυση της ΑΕΚ, περιγράφει στις 4 Απρίλη του 1968 έναν επικό, έναν μοναδικό θρίαμβο του ελληνικού αθλητισμού, τη νίκη της ΑΕΚ επί της πανίσχυρης Σλάβια Πράγας με 89-82 και την κατάκτηση του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης. Ποτέ, 36 δευτερόλεπτα, ΑΕΚ 86, Σλάβια 80. Ο αγών μπαίνει προς τη λήξη του. Η Ελλάς, η ΑΕΚ γράφει τη μεγαλύτερη σελίδα στην ιστορία της. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται. 100.000 Έλληνες φύλαθλοι, χιλιάδες λιποθυμίες, χιλιάδες φωτοβολίδες, χιλιάδες στιγμές, γεγονότα που δεν μπορώ να σας τα περιγράψω. 100.000 Έλληνες φύλαθλοι κλαίνε, αποθεώνουν τους άσους μας, τους άσους που μας χαρίζουν το κύπελο της Ευρώπης. Και εγώ, ας μου επιτρέψετε για απόψε, είμαι τόσο συγκινημένος, έχω δακρύσει κι εγώ, γιατί είναι συγκλονιστική η στιγμή. Να υπολείπονται μόλις 34 δευτερόλεπτα και η Ελλάς, η ΑΕΚ, να είναι κυπελούχος Ευρώπης, βασίλισσα της Ευρώπης. Αγαπητοί μου ακροατέ, έρχονται εδώ κοντά μου οι παίκτε, με αγκαλιάζουν και εμένα από τη χαρά τους. Η χαρά που είναι χαρά όλων των Ελλήνων, είναι η χαρά ολοκλήρου της Ελλάδας. Μπράβο, ένα καλάθι, ένα Αμερικάνο και γίνεται η Ανάσταση. Τα κεριά έχουν ανάψει οι Έλληνες φύλαθλοι μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο και η Ανάσταση του ελληνικού αθλητισμού. Η ΑΕΚ Ευρώπη, η ΑΕΚ κύπελο Ευρώπης. 14, 13, 12 δευτερόλεπτα, ΑΕΚ 88, Σλάβια 82, 11 δευτερόλεπτα και η Ελλάς. Η Ελλάς έχει μεγαλουργήσει, αγαπητοί μου ακροατέ. Η Ευρώπη θα ομιλεί αύριο
όλος ο κόσμος, όλος ο παγκόσμιος αθλητικός κόσμος θα ασχολείται αύριο με αυτό το γεγονός. Το γεγονός που είναι ένα όνειρο που μας έχει κάνει όλους να κλαίμε, ένα όνειρο που η χαρά δεν περιγράφεται. Η χαρά, αγαπητοί μακροατέ, πρέπει να είσαστε εδώ για να τη ζήσετε. Πόντος υπέρ της ελληνικής ομάδος, Αμερικάνος, έρχεται εδώ και με φιλεί και εμένα και εγώ συγκινημένος. Μπράβο παιδιά μου, σουτάρουμε, παίρνουν την μπάλα, τα γεγονότα έληξαν. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, κέρδισε το κύπελο, 8 δευτερόλεπτα, ΑΕΚ 89, Σλάβια 82. Ο Τρότος παίρνει την μπάλα, κρατάει, δίνει στο Βασιλιάδη, σουτάρει, χάνουμε, 2-1 και λίγη αυτή τη στιγμή, λίγη ο αγών, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται. Κλαίμε όλοι. Οι χιλιάδες των Ελλήνων φυλάκων κλαίνε. Χιλιάδες κεριά έχουν ανάψει. Χιλιάδες φωτοβολίδες. Βαρελότα. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Είναι αυτή που μόνο στο στάδιο του Μαρακάνα, που μόνο στο Γουέμπλεϊ, που μόνο στο Μπερναμπέου, μόνο σε αυτά τα στάδια που χωράνε 200.000 Έλληνες φυλάθλους μπορούμε να δούμε. Κλαίει ο κόσμος, κλαίει ο ελληνικός κόσμος, ο φύλαθρος κόσμος που ήρθε σήμερα εδώ, είτε έβλεπε είτε δεν έβλεπε, για να δώσει το κύπελο Ευρώπη στην ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ το πήρε, το πήρε το κύπελο. Πηγαίνουνε τώρα, να έρχεται ο Σαπόρτα να δώσει το κύπελο Ευρώπης στην ομάδα μας, στα παιδιά μας, στους ηρωάς μας. Και το παίρνουνε και κάνουνε το γύρο του θριάμβου. Το γύρο του θριάμβου. Όλη η Ελλάς τους αποθεώνει. Τα παιδιά γυρίζουνε. Ο κόσμος τους καταχειροκροτεί. Είναι η βασίλισσα της Ευρώπης. Η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το όνειρο έγινε πραγματικό της. Η Ελλάς ενίκησε. Η ΑΕΚ ενίκησε. Και το τρίπτυχο που μέσα στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό στάδιο διαμορφώθη είναι ΑΕΚ, Ελλάς, Ευρώπη. Ο συγκλονιστικός Βασίλης Γεωργίου δεν είναι πια κοντά μας, ούτε ο Γιώργος ο Αμερικάνος, ο πρώτος Αμερικάνος του ελληνικού μπάσκετ, έτσι, ο Γιώργος Αμερικάνος. Ούτε φυσικά ο Γιώργος ο Μόσχος, ο οποίος δεν ήταν παρόν και σε εκείνη την επική επιτυχία της ΑΕΚ, ούτε ο Αντώνης ο Χριστέας, ούτε ο προπονητής ο Νίκος ο Μίλας. Πάμε στο 1924 πίσω, ταξιδεύουμε 29 Μαΐου, σημαδιακή ημέρα. Ο Νικηφόρος Ελαιόπουλος έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος και φροντίζει, έχει γνωριμίες, φροντίζει να στεγάσει την ΑΕΚ στα πρώτα της γραφεία. Πού ήταν τα γραφεία αυτά? Κάτω από το Σύνταγμα, στην Οδό Μητροπόλεως. Ήταν ένα δωματιάκι μέσα στο κτίριο της ΧΑΝ, της Χριστιανικής Αδελφότητος Νέων. Εκεί παραχωρήθηκε το δωμάτιο, εκεί στεγάστηκαν επίσημα με την πρώτη αυτή μορφή τα γραφεία της ομάδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί έγινε ο πρώτος πανηγυρισμός εκατοντάδων Κωνσταντινουπολιτών για την πρώτη ιστορική νίκη που πέτυχε το σωματείο το Νοέμβριο του 1924 επί του Ολυμπιακού Ομίλου Πειραιός. Την ανίκητη ομάδα, όπως την έλεγαν τότε, των Αδιανοπουλέων, η οποία ένα χρόνο αργότερα μετονομάστηκε σε Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιός. Ο αγώνας αυτός έγινε στο ποδηλατοδρόμιο, στο Φάληρο, εκεί που είναι το Καραϊσκάκι, σήμερα. Οι Ολυμπιακοί πατούσαν καλά στο γήπεδο, ήταν πιο δεμένη ομάδα, υπήρχαν οι Ανδριανόπουλοι που δεν μπορούσες να τους αντιμετωπίσεις με τίποτα, αλλά έβλεπαν την ΑΕΚ και λόγω καταγωγής υπεροπτικά. Είχαν την υπεροχή, αλλά δεν είχαν υπολογίσει έναν σημαντικότατο παράγοντα, το πάθος, αλλά και την τεχνική που κουβαλούσαν από την πόλη οι παίκτες της ενώσεως. Εκείνη την εποχή δεν ήταν, ξέρετε, αυτά που βλέπουμε και ζούμε δυστυχώς σήμερα, αλλά υπήρχαν πειράγματα, έτσι, χοντρά πειράγματα. Οι Ολυμπιακοί ήταν στις εξέδρες αρκετά ειρωνικοί απέναντι στους Κωνσταντινούπολίτες, τους πείραζαν κουνώντας ροκάνες, ήταν λιγότεροι φυσικά οι φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι φώναζαν ρυθμικά «Ένωσης».
Το σκορ μέχρι τα τελευταία λεπτά ήταν 2-2. Στο τέλος όμως η ΑΕΚ πετυχαίνει ένα τρίτο γκολ μέσα σε γενικό παντζουρλισμό. Ξεκινούν με τα πόδια λοιπόν οι Κωνσταντινούπολιτες φίλοι της ΑΕΚ από το Φάληρο για να φτάσουν και να γιορτάσουν μαζί με τους υπόλοιπους Κωνσταντινούπολιτες την πρώτη μεγάλη νίκη της ομάδας στα γραφεία εκεί της ΧΑΝ, στο δωματιάκι που ήταν τα γραφεία της ΑΕΚ στη Μητροπόλεως, και συνδέονται με τους Κωνσταντινούπολιτες που ήρθαν από κάθε γωνιά της Αθήνας και του Πειραιά και με δάκρυα στα μάτια έρεναν με λουλούδια τους τριαμβευτές. Η συγκίνηση ήταν απερίγραπτη. Αυτό ήταν. Η ΑΕΚ είχε πάρει πλέον σάρκα και οστά και σε αγωνιστικό επίπεδο. Αυτά όλα είναι απόσπασμα από ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει γράψει ο Χάρης ο Γρηγοριάδης, άνθρωπος ο οποίος έδωσε και τη ζωή του στην ομάδα εξοδικητικά, αλλά και μέσα από το σωματείο στη διοίκηση πραγματικά, και έχει καταγράψει έναν έναν τους αγώνες που είχε ζήσει τότε στο ξεκίνημα και την δημιουργία της ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Λουκά Μπάρλο, ο οποίος μιλάει χρόνια αργότερα για μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία της ΑΕΚ. Ήταν τότε που η ΑΕΚ έφερε στην οικογένειά της τον Θωμά Μαύρο. Πιστεύετε ότι τελικά η ΑΕΚ θα δικαιωθεί κατά τις απόψεις της ΑΕΚ και θα κερδίσει τον Μαύρο? Καταρχήν πιστεύω ότι ήδη τον έχει κερδίσει η ΑΕΚ τον Μαύρο. Βέβαια αναμένεται η απόφαση του πολυμελής πρωτοδικείου, η οποία φαντάζομαι να είναι σε μικρό χρονικό διάστημα, η οποία πιστεύω ότι θα δικαιώσει γύρω στον Μαύρο, διότι έχει όλο το δίκαιο από νομική πλευρά μαζί του, διότι υπάρχει το δεδικασμένο του ποδοσφαιριστού Λαβούτα, ο οποίος έχει δικαιώσει δικαστικός και μετεγράφει κανονικός άνευ καμιά παρεμβάσεως διοικητικής, και διότι υπάρχουν τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία πιθανολογούν τη δικαίωση του Μαύρου στο πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, η γνωμοδότηση του διακεκριμένου καθηγητή κ. Γαζή, η οποία δικαιώνει τον Μαύρο πλήρως. Σε περίπτωση αυτά και το ενδεχόμενο, διότι υπάρχει και η άλλη πλευρά η οποία υποστηρίζει ότι έχει αυτή το δίκαιο, δηλαδή ο Πανίων. Σε περίπτωση που τελεσίδικα αποφανθεί το δικαστήριο ότι δεν δικαιούσε να πάρετε το Μαύρο, τι προτίθεστε να κάνετε? Εάν το αποτέλεσμα το αναμενόμενο για την υπόθεση του Μαύρου είναι αντίθετο από αυτό που περιμένουμε, η ΑΕΣ δεν έχει να κάνει και θα σεβαστεί τον νόμο, γιατί έμαθε να σέβεται τους νόμους, να εφαρμόζει τους νόμους και τα διοικητικά διατάξεις. Είναι θέμα Μαύρου να συνεχίσει τον αγώνα εναντί του Πανιωνίου για άλλων ενδικών μέσων. Είναι αλήθεια, έχει συζητηθεί και έχει γράφει μάλιστα, ότι είχατε εξασφαλίσει την κατάθεση του Μαύρου να έρθει στην ΑΕΚ πολύ πριν την περίοδο των μεταγραφών. Γεγονός είναι ένα, ότι διακαείσει το φόρος του Μαύρου να μεταφυγεί σε μεγάλο σωματείο των Αθηνών ή του Κρυός. Παλαιότερα είχε υπογράψει και δελτίο στον Ολυμπιακό από την πληροφορήθηκα. Πριν όμως δεν έλαβε. Λουκάς Μπάρλος, πάμε τώρα να δούμε μια ιστορία που ξεκινάει το 1910 σε μια συνοικία, μια ελληνική γειτονιά της πόλης, την Βλάγκα. Το Γενίκαπι, όπως λέγεται σήμερα, είναι ένας τόπος γεμάτος ιστορία. Εκεί έχει γίνει μεγαλύτερη ανακάλυψη της υποβρύχιας αρχαιολογίας στον κόσμο. 32 βυζαντινά πλοία του 1000 μετά Χριστόν ξαναζωντάνεψαν στην ιστορία το περίφημο λιμάνι του Θεοδοσίου. Η ανακάλυψη έγινε το 2008 στο Γενίκαπι, εκεί που αρχίζει ουσιαστικά η Βλάγκα. Εκεί λοιπόν το 1910 γεννήθηκε ο παππούς μου, ο Νίκος Αγγελίδης. Και φτάνοντας πρόσφυγας μετά το 22 και την καταστροφή εδώ στην Ελλάδα, πέρασε πρώτα στο Μόλιβο, στην Λέσβο, και μετά προωθήθηκε εδώ στην Αθήνα. Στα 22 του έκανε δελτίο και ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη της πρώτης ομάδας βόλεϊ ανδρών της ΑΕΚ, μαζί με τους
Πατάλα που ήταν ο αρχηγός, Αβραμίδη, Βαβάση, Κέσαρα και Απέργη. Υπήρχε και ομάδα βόλεϊ γυναικών, υπήρχε ήδη το μπάσκετ, ο Στίβος φυσικά είχε ήδη δημιουργηθεί, η ποδηλασία ήταν υποδημιουργία, η κολύμβηση, η υδατοσφαίριση και μιλάμε ότι αυτό ήταν το κομμάτι της δραστηριότητας σε αθλητικό επίπεδο. Ο παππούς έπαιζε λοιπόν στην ΑΕΚ και ο αδελφός του, ο Σόλων, ήταν μια επίσης τεράστια φυσιογνωμία, ήταν οδοντίατρος. Ήταν πολύ μπροστά στην τεχνική για τη δική του εποχή και ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ τη δεκαετία του 30. Όλοι οι αθλητές της ΑΕΚ, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, βολεϊμπολίστες, βολεϊμπολίστριες, αθλητές του Στίβου, περνούσαν από το οδοντιατρίο του Σόλων Αγγελίδη για να τους φτιάξει οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε με τα δόντια. Ποτέ κανένας δεν πλήρωνε φράγκο και οι δικοί του συγγενείς τον έπιαναν γιατί του έλεγαν: Καλά, ρε Σόλωνα, τι θα γίνει, πώς θα επιζήσεις. Κάνεις τη δουλειά σου και δεν παίρνεις ούτε μισή δραχμή. Και έλεγε, ενώ του έλεγαν όλοι: Θα φαλυρίσει, έλεγε: Η ΑΕΚ μας έχει ανάγκη. Πάνω απ' όλα η ΑΕΚ μας. Υπάρχει μια λίστα που έχει δημοσιευθεί όπου γίνεται κουβέντα για όλους τους επώνυμους Κωνσταντινοπολίτες που είναι, βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά και μπορούν να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο το σωματείο. Και έχει κατηγοριοποιηθεί αυτή η λίστα του τότε. Έτσι, είναι μέσα από το Μητρό μελών της ΑΕΚ, δηλαδή είναι μέλη και τους έχει καταγράψει πλέον το ίδιο το σωματείο ανακατηγορία επαγγέλματος ιδιότητας. Έχει λοιπόν πολιτικούς, Λαδάς, Πεπές Αργυρόπουλος Θέος Υπουργός, Κωνσταντίνος Πανούδης πολιτευτής, ιατροί, Κρητικός, Λεβαντής, Χοπνάς, Αγγελίδης, Κελεμένης, Κοντόπουλος, Παπαδόπουλος φαρμακοποιός, Σταυρίδης διευθυντής μευτηρίου, βιομήχανοι, Κεσανλής, Φίλης, Θεοφανίδης, έμποροι, Στεφανίδης, Στρογγυλός, Πετρίδης, Δολασίκ, Μαυρόπουλος, ο Εμίλιος Ιωνάς, Μανιατάκης, Ευγενίδης Μεταλίδης και καταγωγής αρμένικης Γκιουμουσκερδάν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μια συνέντευξη του μεγάλου Νέστορα. Πάμε. Ο γλυκός Νέστορας νοσταλγεί τη δική του εποχή και μιλά για την απουσία πραγματικά αστέρων στο σημερινό ποδόσφαιρο. Πέρασα πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες, γιατί γνωρίζεις πολύ καλά εσύ πως το ποδόσφαιρο ήταν μόνο ένα είδος παιχνιδιού που μας άρεσε, είχαμε πάθος από μικρά παιδιά και μας άρεσε περισσότερο το χειροκρότημα. Δουλεύαμε από το πρωί μέχρι το απόγευμα και κοιτάγαμε πώς να προλάβουμε την προπόνηση για να στρώσουμε αυτό που λέμε το τραπέζι, να έρθουν οι σημερινοί να το βρουν έτοιμο. Νομίζω ότι προσφέραμε πάρα πολλά και δεν πήραμε τίποτε. Λένε ότι όταν πεθάνει ένας παλιός, βγαίνουν δύο σκάρτοι. Όταν φεύγει ένας καλός ποδοσφαιριστής, της άξιος δεν βγαίνει. Και όσο πάει δεν θα βγαίνει. Γιατί? Γιατί η εξέλιξη. Το παιδί σήμερα δεν έχει το πάθος εκείνο στο ποδόσφαιρο που είχαμε εμείς. Εμείς προσπαθούσαμε να παίζουμε μπιλιάρδο με την μπάλα. Με τα φάλτσα, με τις όλες αυτές τις έξυπνες ενέργειες που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Η ποιότητα βγαίνει μέσα από την φτώχεια. Οπωσδήποτε από εκεί βγήκε. Εμείς το ποδόσφαιρο το μάθαμε πολύ καλά γιατί ήμασταν φτωχές οικογένειες και μας έσπρωχνε εκεί. Πόσα πήρες όταν πήγες στην ΑΕΚ? 24.000. Με δόσεις? Με δόσεις. Έχεις το στοιχείο της προσφυγιάς μέσα σου βέβαια. Θα ήθελα να μου πεις αν η σημερινή ΑΕΚ έχει αυτό το στοιχείο, ξέχωρα από το σύμβολό της βέβαια, τα χρώματα του Βυζαντίου και το δικέφαλο. Αυτό το στοιχείο το έχουμε όλοι εμείς που είμαστε εκτός ομάδας. Ενώ παλαιά, όπως θυμάμαι, ήταν όλοι πρόσφυγες. Λένε Νεστορίδης, Παπαϊωάννου, Δωμάζος, Κούδας. Αυτοί οι 4-5 παίχτες έχουν μείνει διαχρονικοί ακόμα. Τι είναι αυτό που τους άφησε στην ιστορία? Δεν μπορούν να ξεχαστούν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Είχε πάρα πολλά αστέρια
τα οποία δεν βγαίνουν σήμερα και δεν μπορούν να βγουν. Η φτώχεια μας έδινε περισσότερες στροφές στον εγκέφαλο, γιατί λέγαμε ότι αν θα παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο θα πάρουμε κάτι. 1937, Νοέμβριος. Επιστροφή στην πόλη. Η ΑΕΚ γυρίζει για πρώτη φορά μετά τον ξεριζωμό. Είναι ένα συγκλονιστικό ιστορικό ταξίδι το οποίο παίρνει πίσω θύμησες όμορφες μας και σκληρές αναμνήσεις. Γυρίζει στο επιβλητικό στάδιο Ταξίμ. Το Ταξίμ, το γήπεδο, βρισκόταν πού? Στην αρχή του Πέραν. Εκεί που ήταν η ελληνική συνοικία της πόλης. Εκεί βρισκόταν το γήπεδο. Τώρα εκεί ουσιαστικά πλέον ήταν παλιά στρατώνες, μετά έγινε το γήπεδο και τώρα πλέον είναι, για να καταλάβετε όσοι έχετε πάει στην πόλη, η είσοδος του μετρό στην συγκεκριμένη εκεί κεντρική περιοχή. Στην Αποστολή τότε το 37 συμμετέχουν Κωνσταντινοπολίτες που έφυγαν άρον-άρον βρίσκοντας στέγη στην Ελλάδα και ακολουθούν και Κωνσταντινοπολίτες φίλοι της ομάδας και είναι η πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια που γυρίζουν στον τόπο τους. Είναι η συγκίνηση απερίγραπτη. Η ΑΕΚ θα παίξει 2 αγώνες στο Ταξίμ. Ήταν το μοναδικό μεγάλο γήπεδο τότε της πόλης. Εκεί είχε την έδρα της παλιότερα Υπέρα Κλουμπ. Και εκεί γυρίζει ο Κώστας Νεγρεπόντης στο σημείο που δοξάστηκε ως πρωταθλητής Τουρκίας και πλέον είναι προπονητής της ΑΕΚ. Η αποστολή της ΑΕΚ αποτελείται από τους Παπαδόπουλο, Πάτροκλο, Χατζιπάντο, Κοντούλη, Μανέτα, Γάσπαρη, Μανέτα, ήταν 2 αδέλφια, Βασιλείου, Φίλη, Χριστοδούλου, Σκλαβούνο και Μαρόπουλο. Στον πρώτο αγώνα η ΑΕΚ, ακουρασμένη από το ταξίδι, χάνει από την Ατές Γκιουνές με 2-1, κατάμεστο το γήπεδο και δύο στοιχεία να πούμε για το στάδιο Ταξίμ, έχει ενδιαφέρον, εγκαινιάστηκε το 1921, λίγο πριν τα γεγονότα, ήταν με ξύλινες εξέδρες και γκρεμίστηκε το 1940, είναι στην κεντρική πλατεία του Ταξίμ, δίπλα στον υπόγειο σιδηρόδρομο, ακριβώς το ξεκίνημα του Πέραν, στην πιο πολυσύχναστη περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Εκεί ήταν, όπως είπαμε και νωρίτερα, πριν γίνει το στάδιο, πριν χτιστεί το στάδιο, έτσι, υποτυπώδες όπως είχε γίνει, βρίσκονταν εκεί στρατιωτικές αποθήκες. 28 Νοεμβρίου του 1937 η ΑΕΚ δίνει το δεύτερο αγώνα της στην πόλη και κερδίζει τη Φενέρμπαχτσε με 3-2. Έχοντας κορυφαίο παίκτη τον Κύπριο Κώστα Βασιλείου, ο οποίος πετυχαίνει τα 2 τέρματα από τα 3 της ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που βρέθηκε από την Κύπρο στα ελληνικά γήπεδα. Όσοι δεν ξέρουν την ιστορία, να σας πω ότι ήταν και ο πρώτος σύζυγος της ανερχόμενης τότε στάρ του ελληνικού κινηματογράφου Ρένας Βλαχοπούλου. Έτσι, ένας γάμος και ένα ειδήλιο το οποίο δεν κατέληξε ομαλά, αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία. Μοναδικό και συγκλονιστικό απόσπασμα ακούμε τώρα, με το Μίμη Παπαϊωάννου να τραγουδάει μαζί με το Μίκη Θεοδωράκη, τώρα που φεύγω από τη ζωή. Πάμε πίσω στο 1933,
Η ΑΕΚ διεκδικεί την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ένας φίλος της ομάδας γράφει, για να πάρετε έτσι και μια ιδέα πώς ήταν τα πράγματα και η εποχή τότε, ένα ποίημα το οποίο δημοσιεύεται στα αθλητικά χρονικά την εφημερίδα της εποχής. Η Ένωση κατέρχεται με λεβεντιά και χάρη και το πρωτάθλημα ασφαλώς εφέτος θα το πάρει. Γιατί έχει παίκτες διαλεκτούς που ορμούν μπροστά σαν λύκοι και είναι τυφώνες στην ορμή και άγριοι σαν μενσεβίκοι. Το κίτρινο και μαύρο της ενώσεως, η φήμη γνωστή, απάκρος άκρο φημίζεται για ομάδα τρανή ξακουστή. 29 Ιουνίου 1933, η εφημερίδα Αθλητικά Χρονικά γράφει πρωτοσέλιδα για τη μεγάλη μάχη των δεύτερων ομάδων του πρωταθλητή Ελλάδας Άρη και της πρωταθλήτριας Αθηνών Πειραιός ΑΕΚ. Στη δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ παίζουν παίκτες που τους συναντάμε στην πορεία. Έτσι για να δείτε και πώς ήταν οι δεύτερες ομάδες, πραγματικό φυτώριο πέρναγες από εκεί και όποιοι άξιζαν πραγματικά έμπαιναν στην πρώτη ομάδα και έγραφαν ιστορία, όπως οι παίκτες που θα σας πω τώρα. Ρίμπας, έτσι. Ρίμπας, Νεγρεπόντης, Ηλιάσκος, Μάλιος και Νέγρης ήταν στην πρώτη ομάδα. Και υπήρχαν παίκτες όπως ο Πετρίδης, ο Νταϊσπάγκος, ο οποίος προωθήθηκε αμέσως στην πρώτη ομάδα και έγραψε δική του ιστορία, ο Φωτόπουλος, ο Αβέρνης, ο Ανδρεάδης, οι Δελικάριδες, ο πρώτος Δελικάρης ήταν της ΑΕΚ, ο πρώτος μεγάλος Δελικάρης, έτσι. Ο Διαμαντόπουλος, ο Παπαδόπουλος, ο Κρητικός, στον αγώνα αυτό ο Άρης επικρατεί με 2-1 και στην επανάληψη η ΑΕΚ κερδίζει 1-0. Δεν δέχονται οι άνθρωποι του Άρη να παιχτεί παράταση, καθώς ήθελαν το κύπελο. Γίνεται εκεί ένας τσακωμός της εποχής και τελικά ο αγώνας μεταξύ των δεύτερων ομάδων κατοχυρώνεται υπέρ της ΑΕΚ. Ακούμε τώρα τον μεγάλο Μίλτο Παπαποστόλου σε μια συνάντηση που είχε γίνει το 1995, απόσπασμα από την εκπομπή της Original 21, Κιτρινόμαυρο μονοπάτι. Μίλτος Παπαποστόλου, 10 χρόνια, 11 χρόνια στην ΑΕΚ, χαφ αριστερός με το νούμερο 6. Από ποια ομάδα ήρθατε στην ΑΕΚ? Από το ΕΓΑΛΕΟ, 18,5 ετών. Ευτυχώς που η ΑΕΚ, στην οποία δώσαμε ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε, αλλά και αυτή μας έδωσε πάρα πολλά, ευτυχώς επαναλαμβάνω, που βρίσκεται στην κορυφή και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ, αισθανόμαστε πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Είναι η πρώτη φορά που μαζεύεστε τόση πολύ, έτσι? Ναι, οπωσδήποτε, και είναι προς τιμήν αυτών που διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση. Για να πούμε ορισμένα πράγματα, είμαστε πάντα κοντά στην ΑΕΚ. Αν έχει την ανάγκη μας, που εύχομαι να μην την έχει, είμαστε διατεθειμένοι ακόμη και τώρα να δώσουμε ό,τι μας έχει απομείνει. Αλλά και εμείς από την ΑΕΚ δεν έχουμε χάσει. Ήμασταν πάντα μια οικογένεια και αυτό αποδεικνύεται από τη σημερινή συγκέντρωση. Η νοσταλγία γυρίζει πάντα και πρέπει να γίνονται αυτές οι συγκεντρώσεις, διότι η ιστορία της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα πρέπει οι νεότεροι, βλέποντας εμάς τους παλαιότερους, να παραδειγματιστούν και να εξακολουθήσουν αυτή την πανένδοξη ιστορία που έχει η ΑΕΚ. Όποιος λαός, κράτος δεν γνωρίζει την ιστορία του, οπωσδήποτε πάει προς τα πίσω. Το ίδιο γίνεται σε οποιασδήποτε εξελίξεις παρουσιάζονται. Και το ίδιο πρέπει να γίνει και στην ιστορία μιας μεγάλης ομάδας όπως είναι η ΑΕΚ. Ιστορική εκπομπή «Κιτρινό Μαύρο Μονοπάτι», μεταξύ άλλων σε ρόλο δημοσιογράφου, ρεπόρτερ, ο Σιμεών Βαλσαμάκης. Λοιπόν, πάμε δεκαετία του 50. Ναι, εκείνη την εποχή ο κάθε παίκτης είχε και το παρατσούκλι του, είχε το ψευδώνυμό του, δηλαδή δεν τους φωνάζανε με τα ονόματά τους. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το αλλιεύσαμε μέσα από εφημερίδες κλπ. Ποια ήταν τα παρατσούκλια των παικτών της ΑΕΚ εκείνη την εποχή? Ο ξένος, ας πούμε, λεγόταν Καρφωτής, ο Παπαγεωργίου Μαρίτσα, ο Εμμανουλίδης Τεμπελολαγός, ο Παπαθεοδόρου Τριγυρίστρα, ο Πούλης Μαέστρος, ο Μουρατίδης Ταρζάν, ο Κανάκης Μονοπόδαρος, ο Κουντούρης Αεριτζής, ο Λαζαρίδης Μπετόβεν, ο Πατάκας Μπαμ, ο Καρακατσάνης Περίπτερο, ο Νεστορίδης απλά είχε το ψευδώνυμο Νέστορας, ο Τσαγκάρης Καρδάρας, ο Ζωγράφος Γύφτος, ο Μελισσής Μαντολίνο, ο Άμπος Ξυλοπόδαρος και ο Ασημακόπουλος Αουτιέρης. Είπαμε για τον Παπαγεωργίου, το Φάνη Παπαγεωργίου, πάμε να τον ακούσουμε τώρα. Thank you.
Συμβαίνουν και αυτά. Δεν απει τίποτα. Το σήμα μου τα μαρτυράει όλα. Και έρχομαι στο θέμα να πω ότι ουδείς σημερινός ποδοσφαιριστής είναι πιο παλιός από εδώ μέσα σε μένα. Και είπατε την φορά ότι περιμένατε, λέει, να έρθει ένα παλικάρι 2 μέτρα και ήρθε ο Μίλος Παπαγιάννου μια κελεμπία. Μια κελεμπία μέχρι κάτω. Και λέω, ας το είπα, και λέω, ψάχνω να βρω τον Παπαγιάννου. Τι είπατε, λέει, κύριε, λέω, ψάχνω να βρω τον Μίλος Παπαγιάννου. Εγώ είμαι, λέει. Εσύ είσαι, λέει, εγώ είμαι, λέει, εγώ είμαι. Κύριε Τρίφων, φωνάζω τον κύριο Τζανετή και λέω, κύριε Τρίφων, ο Παπαγιάννου. Με κοροϊδεύεις, ο Παπαγιάννου, με κάτω λάθο, λάθο. Όμως είχε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του αιώνα, κύριε. Μη συζητάς. Και ΑΕΚ μας μαζί. Και εύχομαι πάντα τέτοια, χωρίς αλητία και χωρίς προστιχιά. Εμείς αγαπάμε μόνο. Έτσι. Όπως και εσείς. Είστε καλά. Χάρηκα και εύχομαι ό,τι επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ για την εκτίμηση που μου κάνατε. Και ευχαριστώ ό,τι επιθυμείτε. Και εσύ, χρυσή μου κοπέλα, πάντα γερείτε με το γέλιο. Λοιπόν, ακούμε και γνώριμες φωνές. Εκείνες τις εποχές, τώρα δεκαετία του 70, ποιοι ήταν στα πούλμαν της αποστολής ή με τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν τότε οι εκδρομές και δεν θυμούνται τον Δημήτρη Χατζηχρήστο να τραγουδάει τον Τυρλαντά μέσα σε κατάσταση πλήρους ευθυμίας και αργότερα βέβαια το έχουμε προλάβει και εμείς που είμαστε λίγο μεταγενέστεροι, έτσι. Και ξεκινάει λοιπόν και πάει «Βρε Τυρλαντά, Τυρλαντά, Ντάρλα, Τυρλαντά, Ντά, εμείς έχουμε μωρέ παιδιά, Ντάρλα, Τυρλαντά, Ντά, βρε το σταμάτη άρχηγο, Ντάρλα, Τυρλαντά, Ντά, και μες στο γήπεδο αυτό, Ντάρλα, Τυρλαντά, Ντά, τον παπά Γιάννη στράτηγο, Ντάρλα, Τυρλαντά, Ντά, της Νέας Φιλαδελφίας, Ντάρλα, Τυρλαντά, Ντά, 11 παλικάρια». Ντάρλα ντυρλάντα ντα, ως τελειώσει ο πεδαρός. Ντάρλα ντυρλάντα ντα, κάτω από τα δοκάρια. Ντάρλα ντυρλάντα ντα, ο Τόσκας και ο Τριάντα φίλου. Ντάρλα ντυρλάντα ντα, πίσω κανέναν δεν αφήνουν. Ντάρλα ντυρλάντα ντα, και εις το κέντρο έχουμε. Ντάρλα ντυρλάντα ντα, βρε καράφες κολαβαρίδι. Ντάρλα ντυρλάντα ντα, που έχουνε για πατενέρ. Ντάρλα ντυρλάντα ντα, τον Κώστα τον Νικολαίδη. Ντάρλα ντυρλάντα ντα, επίθεση έχουμε φωτιά. Ντάρλα ντυρλάντα ντα, Βεντούρι ή τον Κούνελο λέγανε. Κούνελο. Ντάρλα ντυρλάντα ντα, στο κέντρο της επίθεσης. Ντάρλα ντυρλάντα ντα, το μάγο Παπαγιάννη. Ντάρλα ντυρλάντα ντα, αυτόν που γήπεδα οργώνει. Ντάρλα ντυρλάντα ντα, που έχει και για πάρτενερ. Ντάρλα ντυρλάντα ντα, βρε το ζογκλέρ μας τον Πομόνι. Ντάρλα ντυρλάντα ντα, φοβερό έτσι. Μια άλλη εποχή συγκλονιστική. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μανώλη Κανελόπουλο. Έχουμε Κανελόπουλος. Ήταν στην ΑΕΚ το 62. Έφυγα το 67. Το 62-63 πήραμε το πρωτάθλημα. Με τον Εστορίδη, Παπαϊωάννου, Σκευοφύλακα, Σταματιάδης, Σεραφίδης, όλη αυτή η ενδεκάδα. Τι θέση παίζατε? Μπακ δεξί. Πήρατε πρωτάθλημα, άρα είστε από τους ανθρώπους που ήσασταν ευτυχισμένοι στην ΑΕΚ. Το πρώτο χρόνο που ήρθα πήραμε και το πρωτάθλημα, την πρώτη χρονιά. Καλές στιγμές από εκείνες τις εποχές? Πολλές, αγόρι μου, πολλές. Γιατί εγώ δεν είχα στο ΕΓΑΛΟ όταν έπαιζα. Είχαμε βγει βέβαια πρωταθλητή, αλλά β' εθνική, τέτοια πράγματα. Α' εθνική, πρωτάθλημα για να πάρεις, δεν το είχα ζήσει εγώ. Και εγώ το ζήσα περισσότερο από τον κάθε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Γιατί έπαιζα εκείνη την εποχή. Είχα την τιμή να παίξω με τον Κώστα τον Εστορίδη. Ακούτε κύριε Νεστορίδη, λίγα σας. Είχα την τιμή να παίξω με τον Κώστα τον Εστορίδη. Γιατί για μένα ο Νεστορίδης στην εποχή εκείνη ήταν ορόσημο. Και αν σήμερα το γήπεδο της ΑΕΚ έχει 40.000 κόσμο, οι 35.000 είναι χτισμένοι από τα πόδια του Νεστορίδη. Προσωπικά αυτή είναι η γνώμη η δική μου. Μάλιστα. Τώρα είστε συνταξιούχος και εσείς? Όχι. Τίποτα. Σε 5 μήνες βγαίνω σε σύνταξη. Την παρακολουθείτε την ΑΕΚ? Εξ αποστάσεως. Από την τηλεόραση έχω έρθει σε 4-5 παιχνίδια. Δεν μπορώ, συγκινούμε πάρα πολύ. Ήρθα τώρα τελευταία με την Αϊτχόβεν και από εκεί δεν ξανά ήρθα. Κόντευα να μείνω μέσα στο γήπεδο και δεν ξανά ήρθα. Ονομάζομαι Κρεούζας Κρέων. Το ημερολόγιο γράφει 1940. Είμαστε λίγο πριν τον πόλεμο και διοργανώνεται στην Αθήνα ένας αγώνας στη μνήμη του Λύσανδρου Δικαιόπουλου, ο οποίος ήταν ένας από τους πλέον ταλαντούχους αμυντικούς της εποχής. Στον αγώνα, οι επιθετικοί παίκτες της ΑΕΚ φορούν φανέλες του Παναθηναϊκού
και φωτογραφίζονται για να τιμήσουν τον πρώην αθλητή της Ένωσης και αθλητή του Παναθηναϊκού. Γιατί όμως? Ο Λίσανδρος Δικαιόπουλος είχε τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι σε ποδοσφαιρική αναμέτρηση του 1938 και ήταν ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που έχανε τη ζωή του εκείνη την εποχή στους αγωνιστικούς χώρους. Το 1932, 6 χρόνια νωρίτερα, είχε πέσει νεκρός ο 17χρονος τερματοφύλακας του Απόλλωνα Γιάννης Φωτίου. Ο Δικαιόπουλος ήταν γόνος εύφορης οικογένειας της Μύρνης, έφτασε στην Ελλάδα το 1922 με την καταστροφή. Ένας από τους αδελφούς του αγωνιζόταν στην Ένωση και ήταν από τους βασικούς συντελεστές της κατάκτησης του Ντάμπλ το 1939. Πρωτοξεκίνησε από το ανεπίσημο σωματείο των αργοναυτών Καλυθέας και μετακινήθηκε στην θρηλυκή μικρασιατική Δουργούτη, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα ανεπισήμων το 1934. Την επόμενη χρονιά έπαιξε με την Ένωση Ηρακλείου στην τρίτη κατηγορία και με βάση και αφορμή τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του κατάφερε να κάνει δελτίο στην ΑΕΚ. Αγωνίστηκε από το 1934 μέχρι το 1937 στην ΑΕΚ και συνολικά είχε 20 συμμετοχές σε αγώνες πρωταθλήματος. Τότε δεν ήταν το πρωτάθλημα όπως τώρα να παίζεις 30 παιχνίδια, ήταν 6-7 παιχνίδια, αυτό ήταν το πρωτάθλημα. Το 1937-38 πήγε στον Παναθηναϊκό, όπου και έμελε να αφήσει την τελευταία του πνοή σε αγώνα ενάντια στην ΑΕΚ, την Πρωτομαγιά του 1938. Είχε λήξει το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ έπαιζε με τον Παναθηναϊκό σε ένα φιλικό παιχνίδι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να κατηθούν οι ποδοσφαιριστές σε φόρμα. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Δικαιόπουλος συγκρούστηκε με τον Τρίφωνα Τζανετή και έπεσε στο έδαφος χτυπώντας δυνατά το κεφάλι του και χάνοντας τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό που οι γιατροί πάλεψαν για 24 ώρα να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο θάνατός του όμως προήλθε από κάταγμα στη βάση του κρανίου. Ο θάνατος του πρώην παίκτη της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού ανάγκασε την πολιτεία να ασφαλίζει ανώνυμα, για πρώτη φορά έγινε τότε, λόγω του θανάτου του Δικαιόπουλου, και τους 22 ποδοσφαιριστές ενός αγώνα ασφαλίζονταν από την πολιτεία για την ώρα στην οποία βρίσκονταν εντός αγωνιστικού χώρου. Έτσι, ο Δικαιόπουλος με τη ζωή του χάρισε ασφάλεια στους συναθλητές του, αλλάζοντας τα πολύ σκληρά δεδομένα της εποχής. Λοιπόν, καλά, για να πούμε όλη την ιστορία τώρα δεν γίνεται, θέλεις αιώνες να τη λες, γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ιστορία. Προσπαθήσαμε λίγο να σταχυολογήσουμε λίγο κάποια γεγονότα και να δώσουμε έτσι ένα στίγμα χαρακτηριστικό, ελπίζω. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και πάλι μαζί μας σήμερα εδώ στην Ώρα Ελλάδας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο 9 και 5 περίπου το πρωί μετά το τραγούδι της ημέρας και στην επανάληψη τα μεσάνυχτα της επομένης στις 2 τα ξημερώματα. Κλείνουμε με Ηλία Παπαγεωργίου από την εκπομπή Κιτρινό Μαύρο Μονοπάτι της Original 21. Να είστε καλά. Και μετά έφυγα και πήγα πάλι στην παλιά ομάδα του Ατρόμητο, προπονητής και παίχτης. Τι θέση παίζατε, κύριε Σέντερφορ? Μάθαμε ότι ήσασταν καλός. Καλούτσικος. Τώρα στη ζωή σας τι κάνετε? Τώρα είμαι συνταξίουχος. Δεν εργάζομαι από όλες τις δουλειές. Ούτε ΔΕΗ, ούτε προπονητής. Τα έχω σταματήσει. Την ΑΕΚ την παρακολουθείτε καθόλου? Επόμενο, να παρακολουθώ την ΑΕΚ. Στις εποχές σας είχατε τόσα πολλά πρωταθλήματα όπως παίρνουμε τις τελευταία πενταετία. Έχουμε πάρει 4 πρωταθλήματα. Είχατε εσείς στην εποχή σας τέτοια πράγματα? Τότε ήταν βρωμιά, λησορία. Τότε. Ήταν η μεγάλη τότε, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που είχαν όλους τους διαιτητές μαζί. Από εκεί και πέρα πολέμησε τώρα και την ομάδα και το διαιτητή. Πώς να βγει η ομάδα. Παρ' όλα αυτά, προχώραγε η ΑΕΚ. Θα θέλατε να παίζατε στη σημερινή ομάδα? Και τότε χαρά είχαμε και τώρα θα ήταν καλύτερη, ας πούμε, διότι τώρα παίρνουν και λεφτά. Εμείς δεν περνάμε τίποτα.